Λοιπόν, την ερώτηση. Ζητήσατε νέα προθεσμία ουσιαστικά για να προλογηθεί ο πελάτης σας και αν δουλάβατε. Την Παρασκευή, οπότε και παρουσιάστηκε και εμφανίστηκε ενώπιον της κυρίας Ανακλήτριας Πρωτοδικών ο κατηγορούμενος. Συνεννοηθήκαμε και ζητήσαμε προθεσμία 48 ώρων, η οποία επεξετάθηκε 24 ώρες επιπλέον, διότι μεσολαβούσε Κυριακή. Και στη συνέχεια σήμερα, εν ώψη του ανυπέρβλητου προβλήματος, του όγκου της δικογραφίας και του γεγονότος ότι δεν είχα επαρκή χρόνο να μελετήσω την δικογραφία και να ετοιμάσουμε, να συντάξουμε το απολογητικό υπόμνημα, ζήτησα από την κυρία Ανακρίτρια να μας χορηγηθεί προθεσμία 24 ωρών, δηλαδή μέχρι αύριο Τρίτη στις 11. Η κυρία Πρόεδρος, η κυρία Ανακρίτρια, αντέταξε ότι αύριο Τρίτη 5 Δεκάτου εκκρεμεί σε δεύτερο βαθμό στο εφετείο Καλαμάτας μία δίκη, μία υπόθεση που είχε κριθεί σε πρώτο βαθμό στο τριμελές λιμελιωτικείο Κυπαρισίας και αφορά πράξη ενδοοικογενειακής βίας και υπήρξε μία διαφωνία μας. Όπως βλέπετε, η δικογραφία είναι πάρα πολύ μεγάλη και πρέπει να διεκπαιρεώσω το νομικό καθήκον μου, γιατί οποιοδήποτε κατηγορούμενος διεκδικείται υπερασπίσεως, είναι ιερό το δικαίωμά του και επιπλέον επειδή προκαταλαμβάνεται με αλφαγιώτα από ορισμένα δυστυχώς με έψιλο η ενοχή του, ενώ εκείνος επαναλαμβάνει την αθωότητά του και θα την υποστηρίξει, θα την αποδείξει με μάρτυρες και στοιχεία, θεωρώ ότι είναι εύλογο το αίτημα και εύλογο και δίκαιο το αίτημα να του χορηγηθεί μια προθεσμία επιπλέον 24 ώρων εν ώψη και του κολλήματος του ομιλούν. Θα προσπαθήσω να προετοιμαστώ και αν δεν ευδοκιμήσει το αίτημα θα αγωνιστούμε περίπου σε 2 ώρες. Κύριε Νουλέτσα, μας λέτε ότι ο πελάτης σας λέει ότι είναι αυτός. Ωστόσο, έχουμε δει και στο παρελθόν και μια δεύτερη σύζυγος που είχε να έχει φύγει από τη ζωή. Ακούστε λίγο, δεν γνωρίζω καθόλου εκείνη την υπόθεση. Το μόνο που με εκμυστηρεύτηκε, γιατί ο κώδικας δικηγόρων, ο κώδικας διοντολογίας και ο κώδικας ποινικής δικονομίας δεν επιτρέπει στο συνήγορο να αναφέρεται σε λεπτομέρειες και στην ουσία εκκρεμούσας στην ποινική δικαιοσύνη υπόθεσης. Το μόνο που γνωρίζω ότι εκείνη η σύντροφός του απεβίωσε εξαιτίας ιατρικού σφάλματος. Καμία άλλη απολύτως αναφορά και πληροφόρηση δεν έχω. Να σας ρωτήσω κάτι άλλο. Σας προτείνετε σήμερα να παρουσιάσετε κάποια στοιχεία που αποδεικνύουν από το κλάδο. Βεβαίως. Και στοιχεία και μάρτυρες που θα αποδειχθεί ότι την επίμακη χρονική περίοδο, και με αυτό κλείνω, δηλαδή το Φεβρουάριο του 2021, δεν συναντήθηκε αφότου χώρισαν 10 με 12 Γενάρη ξανά με το θύμα και με την ευκαιρία της δημόσιας αυτής δήλωσής μου να εκφράσω πρώτα ως άνθρωπος τη βαθιά μου θλίψη, διότι χάθηκε μια πάρα πολύ νέα γυναίκα, μητέρα τριών παιδιών, και τα ειλικρινή θερμά συλληπιτήρια, τα ειλικρινέστερα, θα έλεγα, συλληπιτήρια μου στην οικογένειά της. Όμως δεν πρέπει να προκαταλαμβάνεται η κοινή γνώμη, η δικαιοσύνη πρέπει να είναι ανεπηρέαστη, αντικειμενική και να ακούσει τον κατηγορούμενο, ο οποίος έθεσε τον εαυτό του στη διάθεση της δικαιοσύνης από την πρώτη στιγμή. Οικειοθελώς εμφανίστηκε στις Ολλανδικές αστυνομικές αρχές για να εκτελεστεί το Διεθνές Ένταλμα Συλλήψεως. Αυτά όλα, αυτή η συμπεριφορά δεν μαρτυρούν συμπεριφορά ενώ. Ευχαριστώ. Κύριε Ντουλέτσα, μια τελευταία ερώτηση. Υπάρχουν μαρτυρίες που θέλουν την Μόνικα Χιούς να κακοποιείται από τον πελάτη σας. Δεν το λέω εγώ, κοιτάξτε, τώρα είναι μαρτυρίες. Δεν ήμουν νομικός του παραστάτης. Υπάρχει μια δικογραφία που εκκρεμεί αύριο 5 Δεκάτου στο εφετείο Καλαμάτας, την οποία επικαλείται η κυρία Πρόεδρος, αλλά όμως αυτό που μου είπε χαρακτηριστικά και το μεταφέρω, δεν θα έφτανα ποτέ στο ακραίο σημείο να σκοτώσω, να αφαιρέσω τη ζωή μιας γυναίκας με την οποία έζησα 3 χρόνια. Ένταση, διαπληκτισμού, τσακωμούς πράγματι είχανε, αλλά είναι εντελώς διαφορετικό να σκοτώσει έναν άνθρωπο και μάλιστα να βιαστεί θαμμένος. Αλλά είχε φτάσει σε σημείο να πάει μέχρι και στο νοσοκομείο. Και πολλές φορές την μετέφερε ο ίδιος με δική του πρωτοβουλία, επειδή υπήρχε και ζήτημα αλκοολισμού. Τώρα να σα πω κάτι, με φέρετε σε πολύ δύσκολη θέση. Ας περιμένουμε την έκβαση και να δούμε αν θα απολογηθούμε σήμερα. Να είστε καλά, κύριε. Να είστε καλά.